Η συνάντηση μας με την Τρόικα σήμερα ήταν διερευνητικού χαρακτήρα. Ουσιαστικά ήθελα να ακούσουν τις εισηγήσεις, τις απόψεις μας για τα διάφορα θέματα που αφορούν την οικονομία και τα διάφορα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους. Αναφερθήκαμε στα 7 κεφάλαια, 7 αποφάσεις που καλύπτονται από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και γενικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κυπριακή οικονομία μετά την ένταξή μας στο μηχανισμό στήριξης. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε διάλογος. Ήταν ανάλυσης, ήταν δικές μας αναλύσεις του συνδικαλιστικού κινήματος. Είμαστε ασφαλώς διαθέσιμοι και ήμασταν έτοιμοι από την αρχή να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της οικονομίας της Κύπρου, αλλά με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιων στα πλαίσια της κοινωνικής δικαιοσύνης. Επίσης, σημειώσαμε με μεγάλη έμφαση ότι αναμένουμε σεβασμό στην παράδοση της κυπριακής κοινωνίας, που είναι παράδοση κοινωνικού διαλόγου και συλλογικής διαπραγμάτευσης. Η ΆΤΑ είναι ένας πετυχημένος σεισμός στον τόπο μας. Μάλιστα, χαρακτηριζόταν για χρόνια ως ευλογία. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρξει στρέβλωση ή κατάργηση της ΆΤΑ. Θέλουμε να διαδραματίσει τον ρόλο που διαδραμάτιζε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το συμμαξιοδοτικό συζητήθηκε, σας έδωσαν κάποιες... Σας είπα, συζήτηση δεν έγινε. Είναι ενήμερη για τις αλλαγές που έχουν γίνει. Όπως ξέρετε, το συνταξιοδοτικό στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το επαγγελματικό σχέδιο σύνταξης, έχει καταργηθεί. Οι νεοεισερχόμενοι θα είναι στις κοινωνικές ασφαλίσεις, στο Γενικό Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και το κόστος, είναι η διαφορά του κόστους είναι τεράστια. Πρέπει να εσκύψουμε όλοι στην αναδιάρθρωση γενικότερα της οικονομίας, έτσι ώστε να οδηγήσουμε τον τόπο στην ανάπτυξη, στις νέες θέσεις εργασίας, μέσω νέων τομέων και κλάδων οικονομικών, όπως είναι υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες υγείας, αποθεραπείας και υπηρεσίες ενέργειας, που είναι και αυτό μια νέα προοπτική για την Κύπρο. Αυτόν παρακαλέσαμε να είναι το κεντρικό μήνυμα και διάγνωση τους.